και επειδή τσέκαρα τώρα στο διάστημα των διαφημίσεων, μου πάτε για την Πίτσος, έτσι. Ναι. Η Πίτσος είναι η Ζήμερς, το ξέρετε. Δεν έχει σημασία, φεύγει όμως. Όχι, έχει σημασία, διότι είχαν πει ότι αν καταδικαστεί ο Χριστοφοράκος και ζητηθεί πάλι η έκδοσή του, θα φύγουνε. Α, το συνδέεται. Κοιτάξτε κάτι λοιπόν. Εάν θέλει η Ζήμερς να φύγει, γιατί η ελληνική δικαιοσύνη τώρα θα λειτουργήσει σε σχέση με το παρελθόν, ας πάρει μαζί και τους σπόνσορες της, αλλά και τους πολιτικούς που σπονσονάρισαν, να τελειώνουμε. Κύριε Πρόεδρε, μεγάλη κόντρα με την αξιωματική αντιπολίτευση. Πάρα πολύ μεγάλη κόντρα. Tweet δεν είδα πάντως, tweet δεν είδα. Ξέρουν να φυλάγονται ορισμένοι. Σήμερα tweet δεν είδατε. Μόλις μας πήρε τηλέφωνο ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος είπε: θέλω να κάνω παρέμβαση για αυτά που είπε ο Καμένος. τώρα, με ενημερώνουν από το ακουστικό. Το βγάλανε όμως από το Μεάρχη. Τι να κάνω, τον κύριο Κικίλια βγάλετε. Πάντως η κόντρα σας είναι μεγάλη. Και για την εξεταστική για το Νουρουάν. Και στη συνέχεια για το ταξίδι σας στο Λονδίνο. Και τα περί καζίνου και τα λοιπά. Κύριε Παπαδάκη, ας πω κάτι. Η Νέα Δημοκρατία δυστυχώς επέλεξε μετά από τότε που έφυγα εγώ να πάρει μαζί της τα ακροδεξιά στελέχη του Καρατζαφέρη για τους οποίους έλεγε ο Καραμαλής ότι με τα άκρα δεν συνεργάζομαι. Ποτέ στη ζωή μου δεν συνεργάστηκα με αυτούς τους ανθρώπους. Θεωρώ ότι δεν αξίζει στη Νέα Δημοκρατία ένα τέτοιο πολιτικό κατάντημα και δυστυχώς ο κύριος Μητσοτάκης με το που ανέλαβε, αντί να απομονώσει αυτούς τους τύπους από την ακροδεξιά που έφερε ο κύριος Σαμαράς στη Νέα Δημοκρατία. Εννοείται τον κύριο Γεωργιάδη. Και τον κύριο Γεωργιάδη και τον κύριο Βορύδη και τον κύριο Πλεύρη και όλους αυτούς. Τους έκανε, δυστυχώς, ο κύριος Μητσοτάκης κατάδυσε να είναι επίτιμος πρόεδρος Νέας Δημοκρατίας και προεδρεύον ο κύριος Γεωργιάδης. Και η Νέα Δημοκρατία δυστυχώς οικειοποιήθηκε την πολιτική της προσωπικής επίθεσης, αντιπαράθεσης και, και του λεξιλόγιου του κυρίου Γεωργιάδη. Είναι δική της επιλογή. Ο ελληνικός λαός θα αποφασίζει γι' αυτό. Πάντως, εγώ πάντως λυπάμαι. Και λυπάμαι γιατί πραγματικά από συναδέλφους μου στη Νέα Δημοκρατία, με τους οποίους περάσανε αρκετά χρόνια μαζί. Εσείς δεν παραβιάζετε, εσείς δεν παραβιάζετε τις αρχές σας ως κόμμα που είσαστε δεξιάς έτσι, δεξιού προσανατολισμού. Εμείς κύριε Παπαδάκη, όπως θυμάστε, γιατί το κόμμα γεννήθηκε στην εκπομπή σας, το κίνημα των Εξάρων Ελλήνων. Είπαμε ότι είμαστε ένα κίνημα πολιτών. Κάποιοι προερχόμαστε από την κεντροδεξιά. Κάποιοι προερχόμαστε από το πατριωτικό Πασόκ. Πάνω και ο Τσοσβουρίδης που είναι αντιπρόεδρος και άλλα στελέχη. Και κάποιοι πολίτες δεν ανήκαν ούτε στην κεντροδεξιά, ούτε στην κεντροαριστερά. Ήταν ανεξάρτητοι Έλληνες. Σε αυτή τη λογική προχωρούμε και με αυτήν την πολιτική κατεύθυνση του κέντρου πορευόμαστε σε όλη μας την κοινοβουλευτική πορεία. Ναι, το πρόσημο όμως λέει ο πρωθυπουργός της χώρας και πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, το πρόσημο το οποίο θέλει να βάλει στην κυβέρνησή του είναι αριστερό. Εσείς λοιπόν συμμετέχετε, σε μια κυβέρνηση που όπως λέει έχει αριστερό πρόσημο. Και εκεί θα καταλήξει. Και είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που συμμετέχω σε αυτή την κυβέρνηση που βγάζει την πατρίδα μας από την κρίση, σε μια κυβέρνηση που χτυπάει τη διαφθορά, που δεν γονατίζει ούτε σε εφοπλιστές ούτε σε διακινητές, σε μια κυβέρνηση η οποία κατάφερε επιτέλους να βάλει 10 εμπόρους όπλους στη φυλακή, να σταματήσει την εξάρτηση της πολιτικής εξουσίας από επιχειρηματικά κέντρα, που τόλμησε να χτυπήσει εκδότες, που τόλμησε να μην γονατίσει απέναντι στη συμφέροντα που γονάτισε όλη η μεταπολίτευση. Έχουν γονατίσει οι πολίτες όμως, κύριε Πρόεδρε, εδώ πρέπει να το πούμε. Έχουν γονατίσει οι πολίτες. Έχουν γονατίσει οι πολίτες. Αυτούς τους πολίτες θέλουμε να τους δούμε όρθιους. Και γι' αυτό είμαστε μαζί. Και θα τους δούμε όρθιους. Γιατί όταν η πατρίδα μας βγει από αυτή τη λέλαπα, το μνημονίο μας έβαλε ο Παπανδρέου και εν συνεχεία η συγκυβέρνηση Παπανδρέου Σαμαρά. Γιατί εσείς δεν ψηφίσατε το τρίτο. Συνεχίσατε και εσείς. Δεν ψηφίσατε και εσείς ένα τρίτο μνημόνιο. Όχι, εμείς. Εσείς φύγατε από τη Νέα Δημοκρατία λόγω των μνημονίων. Κύριε Παπαδάκη. Φύγατε σε μια κυβέρνηση που έφερε ένα άλλο μνημόνιο. Φέραμε μια συμφωνία τον Ιούνιο του 2015, την οποία ζητήσαμε την έγκριση του ελληνικού λαού. Εμείς δεν εξαπατήσαμε. Δεν γνωρίζαμε το περιεχόμενο και λεπτομέρειες. Δεν γνωρίζαμε ότι θα μειωθεί το αφορολόγητο. Δεν γνωρίζαμε ότι θα διατηρηθεί ο έμφυα. Ψηφίσαμε τις λεπτομέρειες. Δεν γνωρίζαμε ότι θα μειωθούν οι συντάξεις. Μαζί με τη Νέα Δημοκρατία και με αρχηγό το Μημαράκη τότε. Ναι, αλλά δεν γνωρίζαμε. Αν θυμάστε, ψηφίστηκαν οι λεπτομέρειες που λέτε το καλοκαίρι του 2015 και μετά κάναμε εκλογές για να επιβεβαιώσουμε
την ψήφο του ελληνικού λαού. Κλείνοντας, κύριε. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες κατεδίκαμε ανεξάρτητοι με σύνθημα το αναγκαίο καλό για να κάνουμε αυτό που ακριβώς κάνουμε. Κλείνοντας. Εκεί που πιστεύουμε ότι πρέπει να μπει φρένο, να βάζουμε φρένο. Κλείνοντας, κύριε Υπουργέ, το πρωτοσέλιδο του Ριζοσπάστη σήμερα γράφει. Απόρριτο έγγραφο του ΝΑΤΟ επιβεβαιώνει τις προετοιμασίες για φύλαξη πυρηνικών στον Άραξο. Είναι μέρος της συμφωνίας με τον Τραμπ. Καμία συμφωνία. Είναι το σημερινό πρωτοσέλιδο. Ακούστε. Και έχει το έγγραφο. Καλά, εντάξει, και λέει αποκαλυπτικό. Στην πορεία στην Αμερικάνικη Πρεσβεία μπορεί να δούμε και τη Νέα Δημοκρατία μεθαύριο. Εδώ πέρα γίνονται όλα. Δεν υπάρχει θέμα πυρηνικών στην Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι αποπυρηνικοποιημένη ζώνη. Ποτέ δεν υπήρξε ούτε καν έτοιμα, ούτε θα υπάρξει ποτέ. Για αποθήκη. Ούτε αποθήκευση. Δεν είναι μέσα στη συμφωνία. Είστε κατηγορηματικός. Δεν υπάρχουν ποτέ συζητήσεις και δεν θα υπάρξουν ποτέ συζητήσεις για πυρηνικά στην Ελλάδα. Τέλος. Κύριε Πρόεδρε, τώρα πάντως ορισμένοι, θέλω να σας πω, θα πρέπει να προσέξω την Νέα Δημοκρατία. Άκουσα που μου λέγατε για κριτική. Ψηφίσανε τον εξορισμό των F-16. Είναι ενήμεροι για το πλαφόν του 1,1 δισεκατομμυρίου. Ας φέρουν στη Βουλή ό,τι θέλουν. Ακούγοντας τον Τραμπ, άκουσαν 2,4. Εκεί ήταν το όλο θέμα και από εκεί ξεκίνησε. Ο Τραμπ ήταν λίγο υπερβολικός. Όχι, δεν είναι καθόλου υπερβολικός. Η έγκριση από το Κογκρέσο είναι 2,4. Με το καλημέρα επιθέλουμε 2,4 και να βγάλουμε δουλειές στους Αμερικάνους. 3,9. Μας ευχαρίστησε. 3,9 ήταν η έγκριση του Κογκρέσου για την αγορά του Σπύλιου Σπυλιωτόπουλου. Και πήγε το πρόγραμμα 1,6. Πάντως το θέμα έχει πει. Ορισμένους δίνεις να φυλάξουν βαλσαμωμένο πουλί και τους φεύγει. Τι να κάνουμε. Να δούμε τι θα πούνε τώρα για το. Τι θα πούνε και τα άλλα τα πουλιά αυτά που θα έρθουν. Τα αποδημητικά. Με τα νύχια γάμου θα έρθουν από Δευτέρα. Μιλάω για τους θεσμούς. Να δούμε τι θα πει η Πουλάδα, μάλλον, γιατί είναι η κυρία Βελκουλέσκου επικεφαλής. Γιατί και το μέρισμα πρέπει γιατί να πάρει αυτοί, γιατί και αυτοί θα βάλουν θέμα των F-16, όπως θα βάλουν και θέμα για το μέρισμα. Ποιος είναι αυτό, αυτό που ενώ έχετε δεσμευτεί να το δώσετε σε 1 εκατομμύριο πολίτες με 1.000 ευρώ. Ακούστε, το θέμα από τους θεσμούς για το θέμα της πληρωμής του εξυγχρονισμού δεν υπάρχει αν γίνει πληρωμή. Έχουμε πλαφόν. 3,1 μέχρι το 2021. Προσέξτε. Ψηφισμένο είναι. Αυτό το 1,1 αναφέρεται σε πληρωμές των εγκεκριμένων προϋπολογισμών. Δηλαδή δεν ξεφεύγει ποτέ από τα 100 εκατομμύρια το χρόνο που είναι μέρος των 400 εγκεκριμένων και από τους θεσμούς και από παντού. Κύριε Πρόεδρε. Η κυρία Μπακογιάννη έλεγε προεκλογικά ότι θα μειώσει 350 εκατομμύρια τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Άμυνας. Όταν η δαπάνη είναι 400. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό σήμαινε μείωση των μισθών και των συντάξεων, κανένα πρόγραμμα και την Ελλάδα φύλακτη. Κύριε Πρόεδρε, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που είσαστε μαζί μας. Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ. Θα πρέπει να πούμε το ότι 3 εκλεκτοί συνάδελφοι Βεβαίως. Είναι ήδη εδώ. Ακριβώς. Άκουγαν, θα σχολιάσουν.